Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μπάσης. Λοιπόν, σε λίγο περιμένουμε να σας απολαύσουμε μαζί με τον κύριο Νικολόπουλο, τον κύριο Μακεδόνα και τις κυρίες και μια εκλεκτή παρέα έτσι που δένει συχνά πυκνά χάρη του κύριου Νικολόπουλου. Έτσι ακριβώς. Το έχω ξαναπεί ότι ο Νικολόπουλος είναι ο μέντορας μου. Είναι ο άνθρωπος που με προδοσίστησε στο ευρύ κοινό δισκογραφικά. Έχουμε κάνει αρκετά τραγούδια. Ο κόσμος με έμαθε από τις δισκογραφικές επιτυχίες του Χρήστου. Σήμερα είμαστε εδώ στο φεστιβάλ Ολύμπου, στο Δίον, στο Αρχαίο Θέατρο, σε αυτό το καταπληκτικό χώρο, για να τιμήσουμε το Χρήστο Νικολόπουλο για την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό τραγούδι. Οι καλλιτέχνες είναι όλοι φίλοι, ο Μακεδόνας, η Νέγκα, η Παπάζογλου. Είναι μεγάλη χαρά για μας να βρισκόμαστε επί σκηνής για να υπηρετήσουμε τα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου. Εσείς τι άλλο ετοιμάζετε εκτός από το απόψινο? Εγώ γενικά όλο το καλοκαίρι είμαι σε περιοδία. Κάνω μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε κάποιες συναυλίες είναι μαζί μου η Νάντια Μπουλέ. Στις υπόλοιπες είμαι μόνος μου, με τους μουσικούς μου. Ταξιδεύουμε από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη με τα τραγούδια μας. Τι λέει ο κόσμος, έτσι πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ο κόσμος έχει ανάγκη να διασκεδάσει, να τραγουδήσει και μέσα από τα τραγούδια πολλές φορές και να διαμαρτυρηθεί. Γιατί πολλά τραγούδια έχουν έτσι ένα λόγο που είναι λίγο καυστικός. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιώ τέτοια τραγούδια στα live μου και του Λοΐζου και του Θοδωράκη, που είναι τραγούδια που γράφτηκαν πάλι σε δύσκολες εποχές και είναι σαν να είναι επίκαιρα αυτά τα τραγούδια. Γενικά όμως βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση από τον κόσμο, να, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, να μην το βάλει κάτω. Έρχεται στις συναυλίες, συμμετέχει και αυτό πραγματικά μου δίνει μια αισιοδοξία ότι αυτό το γκρίζο και το μελαγχολικό που βιώνουμε τα τελευταία 4 χρόνια, ότι θα δώσει λίγο, θα φύγει και θα χρωματίσει λίγο το περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά τη δισκογραφία, περιμένουμε κάτι άμεσα? Είμαι σε μια φάση που ετοιμάζω τον επόμενο μου δίσκο. Επειδή όμως είναι σε πολύ αρχικό στάδιο όλο αυτό το πράγμα, νομίζω δεν μπορώ να πω κάτι.